Καλησπέρα, χαίρετε. Το απόψινο βίντεο είναι θεωρητικό και είναι εμπνευσμένο από το χθεσινό βραδινό βίντεο. Το χθεσινό βραδινό βίντεο, για όποιους δεν το έχουν δει, μιλάει για το πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα όταν θεωρούμε ότι ένας φίλος μας ή μια φίλη μας βρίσκεται σε μια σχέση που εμείς θεωρούμε κακή για τον ίδιο ή για την ίδια. Και παρόλο ότι κατά καιρούς μας παραπονιέται για αυτή τη σχέση και λέει πώς θα βγει από αυτή τη σχέση, στο τέλος δεν βγαίνει και πώς το αντιμετωπίζουμε. Με προβλημάτισε πάρα πολύ και με προβλημάτισαν πάρα πολύ και τα σχόλια τα οποία ήταν αφορμή για να γίνει το χθεσινό βίντεο, αλλά και κάποια από τα σχόλια του χθεσινού βίντεο. Και νιώθω ότι υπάρχει ανάγκη να κάνω αυτό το βίντεο, το οποίο έχει να κάνει με την ουσία της αληθινής αυθεντικής φιλίας. Έτσι όπως τη βλέπω εγώ. Ξεκαθαρίζω ξανά ότι αυτό είναι το κανάλι μου, είμαι ψυχολόγος, συγγραφέας, ασχολούμαι πολλά χρόνια επαγγελματικά με τα θέματα των σχέσεων, των ανθρωπίνων σχέσεων. Η φιλία είναι μια από τις πιο θεμελιώδεις ανθρώπινες σχέσεις, εξίσου σημαντική με τις ερωτικές σχέσεις, εξίσου σημαντική με τις οικογενειακές σχέσεις. Και σε αυτό το βίντεο θα σας παραθέσω τη δική μου προσωπική άποψη ως ψυχολόγου για το τι είναι αυθεντική και υγιής φιλία. Καταρχάς, οι φίλοι, θα πω αυτό το χίλιο υπομένω, είναι οι συγγενείς που διαλέγουμε. Ενώ λέει οι συγγενείς είναι οι φίλοι που δεν διαλέγουμε. Στη ζωή μας έχουμε την ευλογία να μπορούμε να επιλέξουμε κάποιους ανθρώπους να είναι σαν συγγενείς μας, να είναι στενά συνδεδεμένοι μαζί μας. Να επιλέξουμε φίλους. Ξέρω ότι κάποιοι ακούγοντας αυτό θα πείτε, μα εγώ δεν βρίσκω φίλους. Εγώ δεν έχω την ευλογία να έχω καλούς φίλους. Ξαναλέω, στη ζωή μας έχουμε την ευλογία να μπορούμε να επιλέξουμε καλούς φίλους, αυθεντικούς φίλους, σε όλο το διάστημα της ζωής μας. Μπορεί στην παρούσα φάση που βρισκόμαστε να μην έχουμε φίλους ή να είμαστε με κάποιες φιλίες που να νιώθουμε ότι δεν είναι ταιριαστές για μας, αλλά επιμένω πως είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε. Και πώς μπορούμε να το κάνουμε? Όταν αφιερώσουμε χρόνο και ενέργεια σε αυτό. Είναι πολύ σημαντική και η ιερή σχέση, η φιλία. Και είναι μία σχέση ανταποδοτική. Ανταποδοτική σχέση σημαίνει ο καθένας δίνει και ο καθένας παίρνει. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή κάνω μία φιλία, δημιουργώ μία φιλία, μπαίνω σε μία φιλία με σκοπό να δώσω και να πάρω. Όχι μόνο να πάρω ή όχι μόνο να δώσω. Το αλυσβερίσει αυτό, του δίνω και παίρνω και συναισθηματικά αγαθά κυρίως, αλλά ίσως και άλλου είδους αγαθά, είναι πολύ σημαντικό για τη φιλία. Δεν νοείται μονομερής φιλία. Εάν η φιλία είναι μονομερής και μόνο ένας δίνει και ο άλλος παίρνει, τότε μιλάμε για μια φιλία που δεν είναι αυθεντική, δεν είναι αληθινή φιλία. Είναι συμφεροντολογική φιλία. Υπάρχουν και τέτοιες. Υπάρχουν οι φίλοι, οι άνθρωποι που θα μας θυμηθούν για να πάμε μόνο για καφέ. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θα μας θυμηθούν όταν θέλουμε να τους κάνουμε μια χάρη. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θα μας θυμηθούν όταν θέλουν να τους βοηθήσουμε σε κάτι. Αυτή δεν είναι φιλία. Η φιλία έχει την ανταποδοτικότητα. Είμαι εδώ για σένα, είσαι εσύ εδώ για μένα. Εάν χρειάζεσαι τη βοήθεια μου, θα σου την παρέχω. Εάν χρειάζεσαι τη βοήθεια μου, θα μου την παρέχεις. Εάν χρειάζομαι τη βοήθεια σου, έχω το θάρρος να σου τη ζητήσω. Εάν χρειάζεσαι τη βοήθειά μου, έχεις το θάρρος να μου τη ζητήσεις. Η φιλία είναι μία σχέση στην οποία, χωρίς να έχουμε καμία υποχρέωση ο ένας πάνω στον άλλο, επιλέγουμε να αποκτήσουμε υποχρέωση ο ένας προς τον άλλο. Εάν συγκρίνουμε τη φιλία με τη σχέση γονιού-παιδιού, ο γονιός έχει υποχρέωση να προσφέρει πράγματα στο παιδί του. Και κατά τη γνώμη μου, την οποία έχω εκφράσει και σε πολλά άλλα βίντεο, το παιδί δεν έχει υποχρέωση να προσφέρει πράγματα στο γονιό του. Μπορεί το παιδί να νιώσει το φιλότιμο να προσφέρει πράγματα στο γονιό του, μπορεί να νιώσει το σεβασμό, να του τον εμπνεύσει το σεβασμό ο γονιός του, ή να του εμπνεύσει την ανιδιοτελή προσφορά, ή ο γονιός να κάνει επίκληση στο συναίσθημα ώστε να χρησιμοποιήσει συναισθηματικά το παιδί. Το παιδί όμως δεν είναι υπόχρεο να προσφέρει πράγματα στο γονιό του.
Γιατί ο γονιός είναι αυτός που αποφασίζει και να δημιουργηθεί το παιδί, αλλά και να δημιουργηθεί η σχέση. Στη φιλία όμως δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε γεννήσει το φίλο μας. Δεν έχουμε δημιουργήσει το φίλο μας. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε φίλοι με το φίλο μας. Ο φίλος μας δεν είναι υποχρεωμένος να είναι φίλος μαζί μας ή φίλοι μας. Είναι μια ελεύθερη επιλογή στενής διαπροσωπικής σχέσης, πλατωνικής, μεταξύ δύο ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν συνήθως κάποια άλλη συγγένεια, γιατί μπορεί να παρατηρηθεί και αυτό. Δύο ξαδέλφες, για παράδειγμα, οι δύο ξάδελφοι να έχουν στενή φιλία, η οποία να είναι πιο έντονη από τους δεσμούς αίματος. Συνήθως όμως οι φιλίες είναι μεταξύ ανθρώπων που δεν είναι συγγενείς μεταξύ τους. Δεν έχει καμία υποχρέωση ο ένας φίλος προς τον άλλο. Να είναι φίλος, δεν έχει καμία υποχρέωση να βρίσκεται εκεί. Είναι εκεί επειδή επιλέγει να είναι εκεί και επειδή η σχέση που έχει με τον άλλον τον άνθρωπο νιώθει ότι είναι χρήσιμη για τη ζωή του και του κάνει τη ζωή του καλύτερη. Έχω πει πολλές φορές ότι κάνουμε ερωτικές σχέσεις για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, όχι για να την κάνουμε χειρότερη. Θα το πω και για τις φιλίες αυτό το πράγμα. Ότι κάνουμε φιλίες για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη και όχι για να την κάνουμε χειρότερη, είτε τη δική μας ζωή, είτε τη ζωή των φίλων μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο εμείς οι άνθρωποι να γίνουμε self-absorbed, να απορροφηθούμε από τον εαυτό μας, να απορροφηθούμε από τα θέματα που απασχολούν εμάς τους ιδίους προσωπικά, να απορροφηθούμε από τα θέματα που μας απασχολούν και μπορεί καν να μην τα γνωρίζουμε ότι μας απασχολεί, να μην διαπιστώνουμε ότι μας απασχολούν, να απορροφηθούμε από τους εσωτερικούς μας δαίμονες. Ένας άνθρωπος ο οποίος μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που δεν είναι ιδανικό, γιατί κανείς από εμάς δεν έχει μεγαλώσει σε ιδανικό περιβάλλον, ένας άνθρωπος ο οποίος τραυματίζεται και στην οικογένεια του μέσα και στο σχολείο και στην κοινωνία και προχωρά τη ζωή του και είναι, ξέρω εγώ, 20 χρόνων, 25 χρόνων, 30 χρόνων, 40 χρόνων, 45 χρόνων, 50 χρόνων και δεν έχει ψυχοψαχτεί ποτέ και δεν έχει κάνει ποτέ ψυχοθεραπεία για να τα βρει με τον εαυτό του και να αντιμετωπίσει τους εσωτερικούς του δαίμονες, είναι πολύ πιθανό να έχει θέματα εσωτερικά που τον απασχολούν, που την απασχολούν, τα οποία να μην τα γνωρίζει. Να μην ξέρει ότι, για παράδειγμα, έχω αυτό το αποθυμένο, ή να μην γνωρίζει ότι έχω αυτό το θέμα, ή έχω αυτό το φόβο, ή έχω αυτή την αγωνία, ή έχω αυτό το ζήτημα, αυτή την εσωτερική σύγκρουση που δεν με αφήνει να δω καθαρά. Για τις εσωτερικές συγκρούσεις και για τους συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας έχουμε μιλήσει σε δύο βίντεο, το ένα από τα οποία το είχαμε κάνει μαζί με τη Βίκη, που είναι φιλόσοφος και ψυχαναλήτρια, και είχαμε μιλήσει για τους συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας. Όταν υπάρχει μέσα μας μια ενδογενής σύγκρουση, την οποία δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, δεν είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε, δημιουργείται ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας. Συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας είναι και η προβολή. Η προβολή αποθυμένων συναισθημάτων. Δηλαδή, αν εγώ προσωπικά έχω αποθυμένα, αν εγώ έχει πράγματα που θα ήθελα να κάνω και δεν τολμήσα να τα κάνω, αν εγώ φοβάμαι ότι θα μπορούσε να κάνω κάποια πράγματα που δεν θέλω να κάνω, αν εγώ δεν είμαι καλά με τα μέσα μου, αν δεν είμαι ξεκάθαρος με τα μέσα μου και αν έχω αντιδράσεις που βγαίνουν από μέσα μου αυθόρμητα, οι οποίες με εκπλήσουν και εμένα τον ίδιο ή και εμένα την ίδια κάποιες φορές, είναι πολύ πιθανό μέσα στις σχέσεις μου με τους άλλους ανθρώπους να κάνω προβολές. Δηλαδή, δικά μου άλλη τα θέματα να τα βλέπω πάνω στους άλλους. Αυτός νομίζω είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο κάποιοι άνθρωποι παίρνουν πάρα πολύ προσωπικά τις ερωτικές σχέσεις των φίλων τους και δεν παραμένουν μόνο στο κομμάτι το συμβουλευτικό που τους έχει ζητηθεί και δεν σέβονται τις επιλογές των φίλων τους να παραμείνουν σε μια σχέση ή δεν σέβονται το γεγονός ότι ο φίλος τους ακόμη ίσως δεν είναι έτοιμος να φύγει από εκείνη τη σχέση και θεωρούν ότι όντες οι ίδιοι, ούσες οι ίδιες έξω από εκείνες τις ερωτικές σχέσεις μπορούν να γνωρίζουν καλύτερα από αυτόν που είναι μέσα στην ερωτική σχέση ή από τον ψυχολόγο στον οποίο κάνει θεραπεία το ζευγάρι, να γνωρίζουν καλύτερα τι συμβαίνει μέσα σε εκείνη τη σχέση. Ένα πολύ εύστοχο σχόλιο το οποίο διάβασα πρόσφατα στο χθεσινό βραδινό βίντεο, θα το διαβάσω τώρα, μου έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση, είναι κορυφαίο αυτό το σχόλιο, λέει: να το βρω.
λέει ότι πώς φερόμαστε στους φίλους μας όταν φερόμαστε έτσι στα παιδιά μας. Τώρα ένα λεπτό να το βρω. Πρέπει να το είχα σημειώσει από πριν. Α, δηλαδή, αν έχεις την απέτηση να σε ακούσουν οι φίλοι σου και να κάνουν αυτό που τους λες, τι απαιτήσεις θα έχεις αν το παιδί σου έχει μια σχέση που δεν εγκρίνεις? Εμένα αυτό με προβληματίζει. Μα πώς να έχεις την απέτηση να δουν αυτά που βλέπεις όταν είναι ερωτευμένοι? Δώσε τους ένα νόμο να γκρινιάξουν όταν το χρειάζονται και άσε τους να πάρουν αποφάσεις όταν είναι έτοιμοι. Εγώ θα πρότεινα στη φίλη μου να δει έναν ψυχολόγο, να δει γιατί κολλάει όταν δεν είναι ευχαριστημένη η ίδια. Άμα θέλει. Αλλά θα την ακούσω όταν έχει τσακωθεί και θέλει να τον βρήσει. Άμα είσαι απ' έξω και βλέπεις πιο καθαρά, γίνε πιο υποστηρικτικός φίλος και στις σχέσεις των παιδιών μας κυρίως. Αυτό το σχόλιο μου έχει αρέσει εξαιρετικά και έχω ταυτιστεί πάρα πολύ με αυτό το βίντεο. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι είμαι και μητέρα, εκτός από ψυχολόγος και φίλη. Είμαι και μητέρα. Είναι δύσκολο πράγμα πολύ για ένα γονιό να βρεθεί στη θέση να έχει το παιδί του μια ερωτική σχέση που ο ίδιος ο γονιός να θεωρεί για οποιονδήποτε λόγο ότι αυτή η ερωτική σχέση δεν είναι κατάλληλη για το παιδί του. Μπορεί να έχει και δίκιο, μπορεί να έχει και άδικο. Και εκεί ο γονιός καλείται να σκάσει κυριολεκτικά, να καταπιεί τη γλώσσα του, να σιωπήσει και να μην βάζει εμπριστικά λόγια στο παιδί του για τη σχέση του. Για τον απλούστατο λόγο ότι άμα βάζεις εμπριστικά λόγια στο παιδί σου για τη σχέση του, το πιο πιθανό είναι να του προκαλέσεις την αντίδραση και να προσκοληθεί ακόμη περισσότερο το παιδί σου πάνω σε μια σχέση που μπορεί όντως να μην είναι κατάλληλη γι' αυτό. Θα σας πω μια ιστορία που την έχω ξαναπεί. Ήταν μια ιστορία που συνέβηκε όταν ήμουν έγκυος την Κυριακή. Κυριακή σήμερα είναι 20 ετών, 20 και μισό. Είχε έρθει κοντά μου ένα ζευγάρι, οι οποίοι ήταν απελπισμένοι, γιατί ο γιος τους σε ηλικία 18 ετών είχε δημιουργήσει μια ερωτική σχέση με μια γυναίκα σε ηλικία 33 ετών, χωρισμένη με παιδί. Και ήταν σκασμένοι, γιατί θεωρούσαν ότι ο γιος τους έκανε μια επιλογή καταστροφική για τον ίδιο. Και μου είπαν τι θα κάνουμε, πώς θα σώσουμε το παιδί μας, αυτή η γυναίκα, η οποία είναι 15 χρόνια μεγαλύτερη, και όσο είχε περάσει την νόμιμη ηλικία, για να μην θεωρείται παιδεραστία, και έχει και παιδί, γιατί να σπιτώσει το παιδί μας, γιατί να τον παρασύρει, και αυτός είναι μόνο 18 χρονών και δεν κόβει το μυαλό του και δεν βλέπει καθαρά και μπορεί να την αφήσει και έγκυο και μπορεί να προχωρήσει και να καταστραφεί η ζωή του κλπ. Ήμουνα 24 ετών όταν ήμουν έγκυος την Κυριακή. Τους άκουγα καλά-καλά και γυρίζω και τους λέω με ένα ύφος εντελώς ψύχρεμο να τους αραγωνιάσετε. Μου λένε τι εννοείς? Να σταματήσετε να πηγαίνετε κόντρα σε αυτή τη σχέση. Μου λένε γιατί? Γιατί τους λέω, από όσα μου έχετε ξεστορίσει, όλη αυτή η αντίδραση που έχετε εσείς προς το γιο σας για την επιλογή που έχει κάνει στα 18 του να ερωτευτεί μια γυναίκα 33 ετών με παιδί, τον σπρώχνει στο να εξειδανικεύει εκείνη τη γυναίκα, να εξειδανικεύει εκείνη τη σχέση, είναι έφηβος, θα είναι αντιδραστικός απέναντι στους γονείς του και φέρνετε το αντίθετο αποτέλεσμα. Θύμωσαν μαζί μου αρκετά και συνέχισαν να τον πολεμούν. Σε κάποια φάση ξανάρχονται και μου λένε, κάναμε αυτά που κάναμε από μόνοι μας και δεν έχουν αποτέλεσμα. Τι μας είχες πει να κάνουμε? Τους λέω να τους αρβωνιάσετε. Μου λέει, τι εννοείς? Λέω, να αποδεχτείτε την κοπέλα. Καλέστε την κοπέλα σπίτι σας. Δεν εννοώ αρβωνιάστε τους κυριολεκτικά. Αποδεχτείτε τη φίλη του. Γνωρίστε τη φίλη του. Πέστε του, παιδί μου, έχεις επιμείνει αρκετά, μας έχεις πείσει ότι είναι πολύ σωστή η επιλογή σου, σεβόμαστε τη δική σου τη γνώμη, είναι εντάξει μαζί μας, φέρε και τη φιλενάδα σου να τη γνωρίσουμε και συνέχισε. Το έκαναν αυτό το πράγμα και μετά από 5 μήνες, από μόνος του μικρός, χώρισε τη μεγαλύτερη και όταν το ρώτησαν γιατί χώρισε, λέει, ου Παναγία μου, είχε πάει και σπίτι της και έμενε κιόλας, ου Παναγία μου, είναι πολύ δύσκολο να είσαι με μια γυναίκα μεγαλύτερη που έχει και μωρό, αλλά τα ενδιαφέροντα με εμένα, αλλά τα ενδιαφέροντα αυτής, βαρέθηκα. Και έτσι ο γιος τους σταμάτησε από εκείνη τη σχέση, η οποία προφανώς ήταν ακατάλληλη για τον ίδιο, όχι μόνο για τη διαφορά ηλικίας ή για το γεγονός ότι η μεγαλύτερη γυναίκα είχε παιδί, αλλά γιατί αυτός ήταν 18 και εκείνη ήταν 33. Δηλαδή, ο 18χρονος ακόμη δεν έχει εξελιχθεί ο εγκέφαλός του. Ακόμη είναι έφηβος. Είπαμε, μέχρι τα 26 χρόνια εξελίσσεται ο εγκέφαλος του παιδιού.
Δηλαδή η εφηβεία ψυχολογικά τελειώνει στα 26 χρόνια. Άρα αυτή μπορεί νόμιμα να ήταν ηλικιακά, να ήταν ενήλικας εκείνο το παιδί 18 ετών και να μην τίθε το θέμα διαφοράς ηλικίας που να είναι ποινικά κολάσιμο, όμως στην πραγματικότητα ήταν μια εντελώς ατέριαστη σχέση επειδή ο μικρότερος 15 χρόνια ήταν 18 ετών. Θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, ο μικρότερος ήταν 35 ετών και η μεγαλύτερη τέλος πάντων ήταν 50 ετών. 50 ετών. 35 με 50. Είδα τα μαθηματικά μου είναι εξαιρετικά. Λοιπόν, με άγγιξε πάρα πολύ αυτό το σχόλιο. Λέει, όταν κάνουμε έτσι στους φίλους μας, πώς θα κάνουμε στα παιδιά μας. Στα παιδιά μας είμαστε υπόχρεοι να προσφέρουμε πράγματα. Στους φίλους μας δεν είμαστε. Στα παιδιά μας είμαστε υπόχρεοι, τα παιδιά μας είμαστε υπόχρεοι να τα προστατεύσουμε. Τους φίλους μας δεν είμαστε υπόχρεοι να τους προστατεύσουμε. Θα μου πείτε, μα αγαπάμε τους φίλους μας. Και όταν αγαπάς τον άλλον, θέλεις να είναι χαρούμενος. Και εγώ θα πω, όταν αγαπάς τον άλλον και θέλεις να είναι χαρούμενος, οφείλεις να το σέβεσαι. Οφείλεις να σέβεσαι τα συναισθήματα του, οφείλεις να σέβεσαι τις αποφάσεις του, οφείλεις να σέβεσαι αυτό που επιλέγει να κάνει στη ζωή του. Το είχα πει και στο χθεσινό βίντεο, η μόνη περίπτωση στην οποία επεμβαίνουμε είναι όταν υπάρχουν ανήλικα παιδιά μέσα σε μια σχέση τα οποία υφίστανται βία. Εκεί ναι θα επέμβουμε. Και μπορεί να επέμβουμε και ανώνυμα, με ένα τηλεφώνημα στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας. Σε άλλες περιπτώσεις δεν επεμβαίνουμε. Γιατί? Είμαι ψυχολόγος. Στην αρχή όταν ξεκίνησα να δουλεύω, τα πρώτα χρόνια ήμουν πολύ προσεκτική ώστε να μην δημιουργώ εκ των προτέρων απόψεις για τα περιστατικά που έρχονταν στο γραφείο. Δηλαδή έρχονταν κάποιος να πει το θέμα του, έρχονταν ένα ζευγάρι να πει το θέμα του, πρόσεχα πάρα πολύ να μην δημιουργήσω γνώμη από νωρίς. Σε κάποια φάση, μετά από 4-5 χρόνια που εργαζόμουν, είχα φτάσει σε ένα σημείο που έκανα κάποιες σκέψεις στην πρώτη συνάντηση. Δηλαδή, αυτοί θα τα πάνε καλά ή αυτοί δεν θα τα πάνε καλά, τις οποίες δεν μοιραζόμουν, αλλά παραδέχομαι πως τις έκανα. Οπότε ήρθε ένα περιστατικό στο γραφείο, το οποίο με συγκλώνησε και με έμαθε για τα καλά να μην προκαταλαμβάνομαι, να μην έχω άποψη για το τι θα συμβεί σε μια ιστορία ανθρώπων, προτού αυτό συμβεί. Ήταν ένα ζευγάρι, το οποίο είχαν έρθει σε μένα όταν είχαν σχέση, μια απλή σχέση, είχαν αρκετά θέματα μεταξύ τους και η κοπέλα είχε θέματα με τον εαυτό της και το παιδί είχε θέματα με τον εαυτό του. Δουλέψαμε αρκετό καιρό μαζί. Σε κάποια φάση αποφάσισαν να χωρίσουν. Εγώ δεν έβλεπα καμία σωτηρία σε εκείνη τη σχέση. Δηλαδή, όταν αποφάσισαν να χωρίσουν, θεώρησα ότι καλά έκαναν. Δεν είμαι εγώ που το αποφάσισαν να χωρίσουν, μόνοι τους αποφάσισαν να χωρίσουν. Και ζήτησαν παράλληλα να έρχονται ο καθένας ξεχωριστά. Όταν ερχόντουσαν ο καθένας ξεχωριστά, έβλεπα ότι και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι μεγάλωναν και ήταν νεαροί άνθρωποι στη δεκαετία των 20. Μεγάλωναν και εξελίσσονταν προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Αν με ρωτούσε κάποιος εκείνη τη χρονιά που έκανα ψυχοθεραπεία και στους δύο παράλληλα, υπάρχει περίπτωση αυτοί οι δύο να τα ξαναβρούν, θα έλεγα όχι, με τίποτα. Στο τέλος της μέρας, αυτοί οι δύο άνθρωποι τα ξαναβρήκαν με έναν τρόπο εντελώς απρόσμενο και από μένα την ίδια που ήμουν η ψυχολόγος και των δύο. Και όχι μόνο τα ξαναβρήκαν, αλλά δημιούργησαν μια υγιέστατη σχέση μεταξύ τους και αυτή τη στιγμή, τόσα χρόνια μετά, έχω μια πολύ ωραία οικογένεια. Και γνωρίζω ότι έχω μια πολύ ωραία οικογένεια γιατί έχει τύχει να τους ξαναδώ. Δηλαδή μπορεί να έχουν έρθει να μιλήσουν για τα παιδιά τους, να ρωτήσουν μια γνώμη κάτι και βλέπω δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλά μεταξύ τους. Και ο χωρισμός τους τους βοήθησε και η ψυχοθεραπεία που έκανε ο καθένας ξεχωριστά τους βοήθησε και εγώ δεν είμαι Θεός και Παντοκράτορας ως ψυχολόγος να γνωρίζω τα πάντα. Πώς μπορείς εσύ βρε φίλε, πώς μπορείς εσύ βρε φίλη του φίλου σου να ξέρεις τι είναι το καλύτερο δυνατόν για το φίλο σου και να έχεις βγάλει και απόφαση ότι πάει προς την καταστροφή του και ότι δεν μ' ακούει και έχω απελπιστεί και να το πάρεις τόσο προσωπικά το ζήτημα. Νομίζω χρειάζεται όλοι μας να κάνουμε ένα βήμα πίσω από όλες τις σημαντικές σχέσεις στη ζωή μας και τη σχέση μας με τους φίλους μας και τη σχέση μας με τα παιδιά μας και τη σχέση μας με τον ερωτικό σύντροφο αν έχουμε
και τη σχέση μας με τους συγγενείς μας και να σκεφτούμε, σέβομαι εγώ αυτόν τον άνθρωπο, σέβομαι εγώ την ελευθερία του ανθρώπου, το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, σέβομαι την αυτοδιάθεση. Καθιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε τρόπο επεμβαίνω στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης του ανθρώπου αυτού που αγαπάω και είναι μέσα στη ζωή μου. Μήπως δεν μου πέφτει λόγος να κρατάω μούτρα ή να εξακολουθώ να έχω μία έντονη άποψη για το τι θα έπρεπε να κάνει στη ζωή του ο φίλος μου από τη στιγμή που ο φίλος μου ή η φίλη μου, το παιδί μου ή ο συγγενής μου ή οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος με τον οποίο σχετίζομαι μου ανακοινώνει ότι έχω πάρει αυτή την απόφαση και αναλαμβάνω την ευθύνη της απόφασης για τη δική μου ζωή. Μήπως πρέπει να ζήσω κι εγώ τη δική μου ζωή? Γιατί κάποιοι στο χθεσινό βίντεο σχολίασαν κάποιες από τις αρχικές σχολιάστριες που ήταν η αφορμή για να γίνει το χθεσινό βίντεο και μου έγραψαν: έχω μια πάρα πολύ καλή ζωή, έχω παντρευτεί την ώρα της ζωής μου, είμαι πολύ ευτυχισμένη, είμαι πολύ καλά. Δεν λέω πως δεν είναι καλά. Δεν λέω πως δεν είστε καλά. Δεν λέω πως δεν είστε ευτυχισμένες. Δεν είμαι σε θέση εγώ να το κρίνω. Δεν είμαι σαν εσάς που θα κρίνετε για τις φίλες σας ότι δεν είναι καλά στη ζωή τους. Αυτό που θα πω όμως είναι: εστιαστείτε στη δική σας ζωή και σεβαστείτε το ανθρώπινο δικαίωμα αυτοδιάθεσης του άλλου ανθρώπου. Κατά τη γνώμη μου πάντοτε, ως ψυχολόγου, είναι ένδειξη προβολής αποθυμένων συναισθημάτων όταν έχουμε έντονα αρνητικά συναισθήματα για μια προσωπική σχέση ενός φίλου μας, όχι δική μας. Θα σας πω μια δικιά μου εμπειρία, η οποία κρατάει 15 χρόνια. Με ένα πρόσωπο με το οποίο έχω φιλία 20 χρόνια. Ένα πρόσωπο το οποίο έρχεται από την παιδική μου ηλικία. Από το μεγάλωμά μου. Ένα πρόσωπο το οποίο δεν ήμασταν ιδιαίτερα φιλικά συνδεδεμένοι όταν ήμασταν μικρότεροι. Στην πορεία όμως, όταν διάφοροι άλλοι φίλοι εγκατέλειψαν αυτό το πρόσωπο, λόγω των επιλογών που έκανε αυτό το πρόσωπο στη ζωή του, των επιλογών που έκανε στην προσωπική του ζωή, δηλαδή προχώρησε να κάνει παιδιά με έναν άνθρωπο που θεωρούσαν οι άλλοι πως δεν ήταν κατάλληλος άνθρωπος, όταν έκανε μια επιλογή προσωπική για τις σχέσεις του αυτού του προσώπου, δηλαδή η κομιλφό φίλη μας το παράτησαν αυτό το πρόσωπο. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν το παράτησα και ούτε πρόκειται να το παρατήσω και ούτε πρόκειται να μπω εμπόδιο στην οποιαδήποτε επιλογή κάνει αυτό το πρόσωπο, επειδή σέβομαι ξεκάθαρα την ελευθερία που έχει αυτό το πρόσωπο να επιλέγει για τον εαυτό του και επειδή καταλαβαίνω τι έχει περάσει στη ζωή του αυτό το πρόσωπο, μπορώ να καταλάβω τι πόνο έχει βιώσει, μπορώ να καταλάβω τι εγκατάλειψη έχει βιώσει, μιλάω τώρα για την προσωπική του ζωή, όχι για τις σχέσεις του, και μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μπορεί αυτό το πρόσωπο να κάνει λαθασμένες επιλογές. Και επειδή αυτό το πρόσωπο, παρόλο που κάνει λαθασμένες επιλογές για την προσωπική συναισθηματική του ζωή, είναι εξαιρετικός γονιός, θα είχα θέμα αν δεν ήταν καλός γονιός, με την έννοια του ότι θα αγωνιούσα για τα παιδιά του, σέβομαι την όποια επιλογή του. Έστω και αν αυτή η επιλογή που κάνει τον πονάει ή του προκαλεί συναισθηματικό πόνο ή έχει χάσει χρήματα από αυτά ή οτιδήποτε. Ποια είμαι εγώ να πάω να πω στον άνθρωπο που αγαπάω φιλικά, ξέρεις, σταμάτα. Μη βγαίνεις με αυτή την κοπέλα. Δεν είναι καλή κοπέλα. Είναι πρικοθύρας, μη βγαίνεις με αυτή. Ή μην κάνεις αυτή τη σχέση. Ή δεν θα σε κάνω παρέα τώρα που ενοχώρησες με τη φίλη σου και ήρθες και μου πεις τα προβλήματά σου, τώρα τα ξαναβρήκες μαζί της. Όχι, δεν μου πέφτει λόγος. Και αυτό δεν το λέω για να σας πω ότι είμαι πολύ σπουδαία φίλη και άλλοι δεν είναι σπουδαίοι φίλοι, εσείς δεν είστε σπουδαίοι φίλοι. Απλώς μου ήρθε αυτό το περιστατικό στο μυαλό, γιατί σκεφτόμουν, ρε, μήπως έχω κάνει λάθος μετά το χθεσινό βίντεο. Μήπως. Πες το σκουλαρίγκι μου. Μήπως έχω κάνει λάθος, μήπως ήμουν έντονη, μήπως ήμουν υπερβολική. Μήπως έχουν δίκιο όλοι αυτοί που κλαίνε και στενοχωριούνται και λυπούνται για τους φίλους τους. Και μάλιστα ένας φίλος αυτού του ανθρώπου, ο οποίος ήταν πάρα πολύ κολλητός φίλος και ο οποίος εμένα μου έχει πει ότι έχω κουραστεί με τα ίδια και τα ίδια,
έχω κουραστεί να έρχεται να μου λέει τα προβλήματά του και μετά να πηγαίνει να ξανακάνει τα ίδια και τα ίδια και έχω διακόψει τη σχέση. Το άλλο το πρόσωπο λέει, εγώ τον αγαπάω έστω και αν δεν μου μιλάει, γιατί με έχει απορρίψει για τις επιλογές που κάνει στη ζωή. Καταλαβαίνω, κατανοώ και την απόφαση του άλλου φίλου, ο οποίος είπε, εγώ δεν μπορώ να κάνω σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, επειδή συνέχεια άλλα λέει, άλλα κάνει και άλλα εννοεί στην προσωπική του ζωή και έχω κουραστεί να παρηγορώ για πράγματα τα οποία θα ξανακάνει τα ίδια. Τον καταλαβαίνω και εξακολουθεί να είναι φίλος μου και εκείνος ο άνθρωπος. Καταλαβαίνω όμως και το φίλο μου, ο οποίος έχει αυτή τη συναισθηματική δυσκολία και αδυναμία. Του έχω πει πάρα πολλές φορές να πάει σε ψυχολόγο. Ελπίζω να πάει σε κάποια φάση. Δεν μπορώ εγώ να του κάνω τον ψυχολόγο, παρόλο που είμαι ψυχολόγος η ίδια. Για να σου κάνει ο άλλος τον ψυχολόγο, πρέπει να πας να είναι ψυχολόγος και να πας στο γραφείο του και να κάνεις ψυχοθεραπεία και να μην είναι φίλος. Μπορούμε να κάνουμε τον ψυχολόγο στους φίλους μας. Και ψυχολόγοι να είμαστε ήδη, δεν μπορούμε να κάνουμε τον ψυχολόγο στους φίλους μας. Και όταν με ρώτησε ο κοινός μας φίλος, μα πώς τον αντέχεις, είπα, δεν παίρνω προσωπικά τη δική του ζωή. Αντιλαμβάνομαι πως πρόκειται για δική του ζωή και αντιλαμβάνομαι ότι αυτός τραβάει τον πόνο, δεν είμαι εγώ που τραβάω τον πόνο. Εγώ ως φίλη νιώθω την ηθική υποχρέωση να τον ακούσω όταν έχει κάποιο πρόβλημα, όπως και εκείνος με ακούει όταν έχω κάποιο πρόβλημα. Γιατί υπάρχει το ανταποδοτικό στοιχείο. Αυτός ο φίλος μου με ακούει. Όταν έχω ένα θέμα θα καθίσει, θα με ακούσει, θα με συμβουλέψει και μπορεί να με συμβουλέψει και σωστά. Μάλλον να με συμβουλεύσει πιο όρημα από ό,τι δρά ο ίδιος, αν θα χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο οριμότητα και ανοριμότητα. Και αν εγώ είμαι σε μια φάση που δεν μπορώ να ακούσω πολλά πολλά και πω, ξέρεις, αυτό το διάστημα γράφω, αυτό το διάστημα είμαι σε μια φάση που δεν μπορώ να έχω πολλές επικοινωνίες, το σέβεται και δεν με ενοχλεί. Χρειάζεται να είμαστε ξεκάθαροι στις φιλίες μας, να είμαστε ανοιχτοί στις φιλίες μας, αλλά για να είμαστε ξεκάθαροι στις φιλίες μας με τους άλλους, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι πρώτα στη φιλία μας με τον εαυτό μας. Πρέπει να αναλάβουμε τα δικά μας άλλη τα ψυχολογικά θέματα. Πρέπει να αντιθασεύσουμε τους δικούς μας εσωτερικούς δαίμονες. Εγώ σας το έχω πει πολλές φορές. Είμαι 45 χρόνων και πάω για τέταρτη, πέμπτη φορά και κάνω ξανά ένα γύρο ψυχοθεραπείας σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Γιατί το χρειάζομαι. Το χρειάζομαι να κάνω ψυχοθεραπεία. Και πάω σε ψυχολόγο να κάνω ψυχοθεραπεία. Είμαι ψυχολόγος, είμαι 45 χρονών. Έχει σχεδόν 23 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Και όμως έχει 23. Θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 97. Και όμως πάω σε ψυχολόγο για πέμπτο γύρο. Που θυμάμαι πόσους γύρους ψυχοθεραπείας έχω κάνει. Τη λέω, σε αυτή τη φάση της ζωής μου χρειάζομαι ψυχοθεραπεία ξανά και θα πάω να λύσω τα θέματά μου. Να πιάσω τους εσωτερικούς μου δαίμονες από τα κέρατα ή από τα μαλλιά, να τους ταρακουνήσω και να τα βρω με τον εαυτό μου και να γίνω καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Πώς μπορούμε εμείς να είμαστε τόσο σίγουροι και τόσο αυστηροί κριτές για τις ζωές των άλλων ανθρώπων, αν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε κάνει ψυχοθεραπεία ποτέ ή αν εμείς οι ίδιοι δεν κάνουμε αυτή την περίοδο ψυχοθεραπεία αν το χρειαζόμαστε και δεν συμβουλεύουμε το φίλο μας πήγαινε να κάνεις ψυχοθεραπεία. Και τι γίνεται στην περίπτωση που ένας φίλος μας, ο οποίος έρχεται να μας συμβουλευτεί, πάει και σε ψυχολόγο? Εκεί είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα. Του λες, αγαπημένη μου, αγαπημένη μου, από τη στιγμή που πας σε ψυχολόγο, καλύτερα ρώτα την ψυχολόγο σου, ρώτα τον ψυχολόγο σου για αυτό που με ρωτάς, που σε γνωρίζει καλύτερα και που είναι ψυχολόγος και που είναι πιο αντικειμενικός. Άρα κανένα πρόβλημα. Και αν δεν πάει σε ψυχολόγο φίλος μας, του εισηγούμαστε να πάει σε ψυχολόγο. Γιατί το είπα και χθες, οι ψυχολόγοι είναι οι κατάλληλοι ειδικοί για να μπορέσουν να αξιολογήσουν μια σχέση, αν είναι υγιής ή όχι. Και αν αυτή η σχέση είναι καλή ιδέα να τελειώσει, είναι καλή ιδέα να συνεχίσει και αν ναι, κατά από ποιες προοπτικές. Ποιος είμαι εγώ σαν απλός φίλος, έστω και αν είμαι εγώ ίδια ψυχολόγος, να αποφασίσω αν εσύ πρέπει να σταματήσεις τη σχέση σου ή να συνεχίσεις τη σχέση σου ή ότι εγώ θα συνεχίσω να έχω μια αρνητική γνώμη για το σύντροφο σου, για τη σύντροφο σου, γιατί όταν τσακωθήκατε ήρθες και μου είπες κάποια αρνητικά πράγματα και επειδή σε αγαπώ πάρα πολύ, σε αγαπώ εσένα πάρα πολύ, έχω θυμώσει πάρα πολύ με εκείνη την κοπέλα που σε έχει στενοχωρήσει τόσο πολύ και έτσι δεν μπορώ να τη συμπαθήσω, εκτός και αν μου έχει αποδείξει, πώς να σου αποδείξει ένα μάνα, αφού δεν είναι μαζί σου που έχει σχέση, μαζί μου που έχει σχέση. Μαζί σου. Δηλαδή που δεν είναι δική μας η σχέση των φίλων μας. Δεν είναι δική μας. Και όταν η φιλία εκφεύγει, ξεφεύγει από το στοιχείο του αλληλοσεβασμού, της ανταποδοτικότητας, της ελευθερίας της επιλογής,
του βασικού σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των άλλων ανθρώπων. Όταν εγώ δεν μπορώ να έχω ενσυναίσθηση προς το φίλο μου, ο οποίος είναι ερωτευμένος και έχει αποφασίσει για καλό του ή για κακό του, θα δείξει το μέλλον, δεν μπορώ να ξέρω. Έχει αποφασίσει ότι θα τα ξαναφτιάξει με το τέρι του, με το τέρι της που έχω χωρίσει. Ποιος είμαι εγώ να ξέρω ότι κάνει κάτι λάθος? Ποιος είμαι εγώ? Και ποιος είμαι εγώ να κρίνω και να κατακρίνω μία σχέση ενός φίλου, ο οποίος πλέον δεν μου μιλά, γιατί διάβασε και ένα τέτοιο σχόλιο χθες. Ότι είχαμε μία φίλη, η οποία όταν βγήκε ραντεβού με κάποιον, μετά το πρώτο ραντεβού, έκοψε σχέσεις με τρεις με τις φίλες της, γιατί της είπαμε πράγματα που δεν της άρεσαν και έχει παντρευτεί και έχει πόσα χρόνια που είναι παντρεμένη και ζει μια δυστυχία και δεν μας μιλάει και ζει μια δυστυχία και είναι κακοποιημένη και πού το ξέρεις πως είναι κακοποιημένη? Πού το ξέρεις πως ζει μια δυστυχία αφού δεν σου μιλάει? Πού το ξέρεις? Πώς μπορείς να το κρίνεις αυτό το πράγμα, αν άλλος περνά καλά στο γάμο του ή όχι, αν περνά καλά με τα παιδιά? Και μάλιστα έχει έγραφε εκείνο το σχόλιο και παιδιά βασανιστές. Κύριε Λέισο, δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο να κατακρίνουμε τα παιδιά μιας φίλης μας, η οποία αποφάσισε να μην μας μιλάει όταν εμείς της είπαμε κάποια πράγματα μετά το πρώτο ραντεβού? Τι της είπατε άραγε? Και να ξέρετε ότι όταν γράφουμε ένα σχόλιο και στο σχόλιο κατηγορούμε το φίλο μας ή τη φίλη μας, ο οποίος δεν είναι εκεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, δεν σημαίνει ότι όσα καταγράφουμε σε ένα σχόλιο είναι και αληθινά. Είναι η δική μας προσωπική άποψη, η δική μας προσωπική κρίση. Και επειδή υπήρξε και ένα σχόλιο χθες που μια φίλη έγραψε, νιώθω ότι μας έχεις κατακρίνει με το βίντεο. Και τις έγραψα. Γράψατε εκείνα τα σχόλια στο προηγούμενο βίντεο και ζητήσατε την άποψή μου. Μου ζητήσατε ως ψυχολόγος να κρίνω. Είναι άλλο το κατακρίνω και άλλο το κρίνω. Μου ζητήσατε ως ψυχολόγος να κρίνω κάποιες απόψεις και έκρινα εκείνες τις απόψεις. Τώρα, αν εσύ το βίωσες ως κατάκριση, επειδή διαφωνείς με την κρίση μου, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κατάκριση. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που είναι βασικά της ανθρώπινης λογικής και της επιστήμης της λογικής. Δεν σημαίνει ότι εγώ αν ονομάζω κάτι κατάκριση, αυτό είναι κατάκριση. Δεν σημαίνει ότι αν ονομάζω εγώ κάτι κακοποίηση, αυτό είναι κακοποίηση επειδή το ονομάζω. Και όταν στη συζήτηση υπάρχουν δύο, που ο ένας είναι επιστήμονας των ανθρωπίνων σχέσεων, κοινωνικός επιστήμονας ανθρωπίνων σχέσεων, είτε ψυχολόγος, και ο άλλος δεν είναι. Αν ο ψυχολόγος εκφράσει γνώμη πάνω σε κάτι το οποίο δεν είναι δικό του, δεν τον αφορά, του το βάζεις εκεί πέρα και χρησιμοποιεί την αντικειμενική του κρίση με βάση όσα στοιχεία του δίνεις για να εκφέρει γνώμη, δεν είναι κατάκριση, είναι κρίση. Πώς θα μπορούσα εγώ να σε κατακρίνω τη στιγμή που δεν σε γνωρίζω? Πώς θα μπορούσα εγώ να σε κατακρίνω τη στιγμή που δεν γνωρίζω τη σχέση σου? Δεν γνωρίζω τη φίλη σου? Μπορώ όμως να πω μια άποψη και να την πω έντονα, και θα την πω έντονα, ξέρετε γιατί? Θα την πω έντονα εκ μέρους όλων των ανθρώπων που έχουν κακοποιηθεί ψυχικά από καλοθελητές, από σωτήρες και από φίλους οι οποίοι θεωρούν ότι γνωρίζουν καλύτερα, από φίλους εντός αγωγικών, οι οποίοι θεωρούν ότι γνωρίζουν καλύτερα από τους φίλους τους, και επειδή δίδονται σε μια προσπάθεια να σαμποτάρουν ουσιαστικά τις φιλίες, τις σχέσεις των φίλων τους, επειδή αυτοί κατά τη γνώμη τους θεωρούν ότι είναι κακές σχέσεις και κακές φιλίες. Κακές ερωτικές σχέσεις. Η φιλία είναι ιερή και ως ιερή σέβεται την ιερότητα της προσωπικής επιλογής του κάθε ανθρώπου. Σοβαρά. Σοβαρά. Δεν είσαστε ούτε, δεν εργάζεστε στις πρώτες βοηθείες, δεν είστε διασώστες και σας έχουν καλέσει στο 14-12 κάποιος αριθμός να πάτε να διασώσετε κάποιον. Είστε φίλοι που έχει ζητηθεί η γνώμη σας ή δεν έχει ζητηθεί η γνώμη σας, γιατί έχω δει και γνώμες που δεν έχουν ζητηθεί. Ο καθένας να ζει τη δική του ζωή και να σέβεται την ελευθερία του φίλου του. Διαφορετικά δεν λογέται φιλία. Λογέται εξάρτηση, λογέται χτητικότητα, λογέται συμφεροντολογική σχέση, σχέση υποτακτική. Φιλία δεν λογέται. Στην πραγματική φιλία σέβεται ο ένας τον άλλον. Και έχει ενσυναίσθηση ο ένας για τον άλλον. Αυτό που γράφει ο Μάκης στο σχόλιο, σε ένα σχόλιο χθες που γράφει ο Μάκης, λέει: εγώ δεν ερωτεύομαι τόσο πολύ. Οι φίλοι μου όμως ερωτεύονται πάρα πολύ και τους σέβομαι όταν είναι ερωτευμένοι, γιατί όταν είναι ερωτευμένοι χάνουν τη λογική τους. Και μάλιστα είχατε βάλει και αυτό το τραγούδι του Μαζονάκη, Ο Έρωτας Παρανοεί, που είναι ωραία μουσική αυτό το τραγούδι, ότι η ώρα τα σε κάνει να παρανοείς και να βγαίνεις από τη λογική. Η αλήθεια είναι, όταν είσαι ερωτευμένος, ναι, η κρίση σου είναι διαφορετική. Όμως μην ανησυχείτε, εσείς που έχετε φίλους ερωτευμένους. Γιατί ο έρωτας και η έξαψη του έρωτα πάει μερικούς μήνες. Μετά, όταν καθησυχάσει η ένταση του έρωτα, εάν είναι η σχέση κακοποιητική και δεν είναι υγιής,
Υπάρχει μεγάλη περίπτωση ο φίλος σας και φίλοι σας που εσείς αγαπάτε και στηρίζετε, ειδικά αν έχει και έναν καλό φίλο να συνομιλήσει μαζί του χωρίς εμπάθεια, με ενσυναίσθηση αλλά χωρίς εμπάθεια, να μπορέσει να καταλάβει αν όντως δεν είναι καλή αυτή η σχέση και να το τερματίσει. Και ξαναλέω, δεν αποφασίζουμε εμείς τι θα κάνουν τα παιδιά μας, τα ενήλικα ή οι φίλοι μας με τις ερωτικές τους σχέσεις. Αυτοί αποφασίζουν, η γνώμη μου πάντοτε. Καλό βράδυ, φιλιά.